Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε υλικά. Το AutoCAD έχει από μόνο του μέσα έτοιμα υλικά. Για να τα βρούμε θα πάμε στην καρτέλα Render και θα ανοίξουμε το Material Browser. Περιμένουμε να ανοίξει. Ωραία, ανοίγει εδώ. Λοιπόν, αν από εδώ από το Autodesk Library, αν ανοίξουμε, θα δούμε ότι έχουμε κατηγορίες πολλών υλικών. Κεραμικά, που μπορούμε να τα δούμε από εδώ. Υφάσματα. Ωραία, γυαλιά. Μεταλλικά. Χρώματα, τείχου, ξύλο κτλ. Αφού βρούμε ποιο θέλουμε, διαλέγουμε. Έστω ότι θέλω, ας πούμε, ξύλο. Το πατάω και πατάω το βελάκι δίπλα ώστε να ανέβει εδώ πάνω. Δηλαδή πατάω αυτό και πατάω εδώ. Και όπως βλέπετε προσθέθηκε εδώ. Θα βάλω και ένα κεραμικό. Αυτό θα το προσθέσω πάνω. Και θα βάλω και ένα μεταλλικό, αυτό ας πούμε. Θα το βάλω και αυτό πάνω. Αφού προσθέσω εδώ πέρα αυτά που θέλω, μπορώ να τα πάρω και να τα σύρω πάνω στο υλικό μου. Στο αντικείμενό μου, συγγνώμη. Και όπως βλέπετε, αλλάξανε. Αν δεν τα βλέπετε, από εδώ από το Material Texture On, πρέπει να το έχετε Material και Texture στο On για να τα δείτε. Και στην επόμενο βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε με το φωτισμό να τα αλλάξουμε κιόλας. Ένας άλλος τρόπος για να τα βάλουμε τα υλικά είναι να πούμε ότι αυτό το υλικό θα πάει σε αυτό το layer. Εδώ πέρα έχω φτιάξει δύο layer, layer 1 και layer 2. Οπότε αν έχετε αρχίσει να σχεδιάζετε σε layer, θα είναι πολύ εύκολο να το οργανώσετε. Δηλαδή θα κάνω στο layer 1 δύο σφαίρες. Όπα. Πώς πήγα και τα έβαλα το ένα δίπλα στο άλλο. Ωραία. Ωραία. Και στο layer 2, δύο άλλες. Ωραία. Θα πάω ξανά στην καρτέλα Render, θα ανοίξω το Material Browser, ή μάλλον δεν θα ανοίξω το Material Browser, από εδώ από το Material θα του πω Attach by Layer. Ωραία, και ανοίγει αυτή εδώ η καρτέλα. Εδώ βλέπουμε τα υλικά που είχαμε βάλει πριν, που είχαμε διαλέξει πριν. Και μπορούμε να επιλέξουμε αυτό και να το πούμε σε ποιο layer θα πάει. Και παραδείγματος χάρη αυτό να πάει εδώ. Πατάμε OK. Και όπως βλέπετε μπήκανε τα αντίστοιχα υλικά στα αντίστοιχα layer.